πράγμα που κάνω πριν λοιπόν πόρτα με το ποδήλατό μου είναι να πάρω την άδεια του μπαμπά ή της μαμάς, του παππού ή της αγιάς και να τον ενημερώσω. Θα πάω μια βόλτα με το ποδήλατό μου, αφήνεις. Θα είμαι εκεί, να ξέρει και ο γονιός που θα είμαι. Αφού μου δώσει την άδεια, όπως πολύ σωστά είπατε, θα πρέπει να βάλω το κράνος μου. Για να δούμε όμως πώς φοράμε σωστά το κράνος. Πήγαινε αργά για να φτάσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Όπως με προστατεύει το καβούκι μου, έτσι και εσάς παιδιά σας προστατεύει το κράνος. Αρκεί να το φοράμε σωστά. Κρατάμε 2 δάχτυλα ανάμεσα σε φρύδια και κράνος, 4 δάχτυλα σε σχήμα νι κάτω από τα αυτάκια και 1 δάχτυλο μεταξύ λουριού και σαγονιού. Η φύση προστατεύει τη ζωή. Φοράμε το κράνος μας, ωραία. Ωραία. Κάνουμε όλα τα χέρια έτσι, 2 δάχτυλα μπροστά. Κάνουμε όλοι έτσι τα χέρια, τα δαχτυλάκια και αυτά τα βάζουμε στο μέτωπο. Ο λόγος είναι για να μην βάλω το κράνος πολύ σκιφτά και δεν βλέπω, ούτε να το βάλω πολύ πίσω και δεν με προστατεύει. Θα πρέπει να το βάλω ίσα-ίσα και πριν τα 2 δάχτυλα. Μετά κάνω τα χέρια μου έτσι και τα βάζω στα αυτάκια. Γιατί βλέπετε, παιδιά, εδώ πέρα το κράνος έχει τα σκηνάκια που πρέπει να περάσουν δίπλα από αυτή, όπως μπαίνουν και αυτά εδώ τα δάχτυλά μου. Και τέλος, το ένα δάχτυλο έτσι το βάζω εδώ στο πηγούνι από κάτω, γιατί το κράνος δεν πρέπει ούτε να είναι πολύ σφιχτό και να με πνίγει, αλλά ούτε και πολύ χαλαρό και να μου γίνει από το κεφάλι. Το καταλαβαίνω εύκολο. Το χτυπάω με όλη μου τη δύναμη. Πόνεσες. Γιατί δεν πόνεσες. Γιατί φοράς. Επίσης, πολύ σημαντικό, δεν ανεβαίνουμε 2 άτομα στο ποδήλατο, γιατί αν πέσουμε, θα χτυπήσουμε και οι 2 και δεν κάνουμε σούζες. Γιατί όταν κάνω σούζα, δεν έχω καλή ισορροπία και μπορεί να χτυπήσω. Άρα τώρα βαλάτσι κάνει σούζα. Κάτω έτσι και το ποδήλατο. Κάνει σούζα. Κοιτάξτε να χτυπήσω έτσι. Έπεσε. Βλέπετε πόσο μικρή ισορροπία έχει, δεν έχει καθόλου καλή ισορροπία. Ενώ αν είναι και τα 2 πόδια και κρατάει στο ποδήλατο, ας πούμε, και το σπρώξω, δεν πηγαίνει καθόλου. Γι' αυτό το λόγο δεν κάνουμε σούζες, εντάξει, παιδιά. Και όταν είμαστε πολλά παιδάκια μαζί και κάνουμε μια βόλτα όλοι μαζί, ο σωστός τρόπος για να κινούμαστε είναι ο ένας πίσω από τον άλλον. Και όχι ο ένας δίπλα στον άλλον, εντάξει. Τώρα, ξέρετε ότι πρέπει και τα ποδήλατα, επειδή δεν έχουν φλάς, να δείχνουμε με το χέρι τους που θα στρίψουμε. Οπότε ο από πίσω ο δικός θα καταλαβαίνει ότι θα στρίψω δεξιά αν γνωρίζω το χέρι από εδώ, θα στρίψω αριστερά αν γνωρίζω το χέρι από εδώ και αν θέλω να σταματήσω παιδιά, κουνάω το χέρι μου έτσι λίγο πάνω κάτω, για να καταλάβει ο πίσω ο δικός ότι θα πατήσω φρένο και να μην έρθει με χτυπήσει. Τα φανάρια είναι και για τους ποδηλάτες και για τους πεζούς. Το κόκκινο φανάρι το ξέρετε. Πώς το λένε, όπως θα μάθεις. Και όταν το δω μπροστά μου, δεν περνάω, περιμένω να ανάψει ο Γρηγόρης, το πράσινο, για να περάσω. Ωραία. Η διάβαση ζεύρα, τι ξέρετε. Ξέρετε γιατί λέμε ζεύρα. Γιατί το χρώμα της είναι όπως η ζεύρα που είναι άσπρο και μαύρο. Γι' αυτό, παιδιά, περνάμε πάντα από διάβαση. Ακούμε προσεκτικά. Και κοιτάμε αριστερά, δεξιά, αριστερά. Μήπως έρχεται κάποιο αυτοκίνητο. Το αφήνουμε να περάσει και στη συνέχεια περνάμε προσεκτικά τον δρόμο. Περάσει το αυτοκίνητο, το αφήνω να περάσει και μετά με ασφάλεια περνάω απέναντι τον δρόμο. Τώρα, κάποια άλλη γενική κανόνες είναι ότι όταν περπατάω για να είμαι ασφαλής, πηγαίνω από τον δρόμο. Ωμέ. Άλλος. Τελειώνω σίγμα.